Σοκ στο Δήμο Καβάλας που κινδυνεύει να στερηθεί τις υπηρεσίες 11 εργαζομένων του, αφού το Υπουργείο Εσωτερικών τους διέγραψε από τις μισθοδοσίες. Της μαραθώνιας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σε βαρύ κλίμα στο Δήμο, ακολούθησε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν νωρίς το μεσημέρι ο Δήμαρχος Κωστής Ιμιτζής με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Κώστα Γερακίνη, με τον Δήμαρχο να ανακοινώνει την παύση λειτουργίας του Δήμου Καβάλας για την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου. Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι χθες το πρωί έφτασε έγγραφο στις υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με το οποίο 11 εργαζόμενοι του Δήμου Καβάλας, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, τέθηκαν σε αναγκαστική διαθεσιμότητα και διαγράφηκαν χθες από τα Μητρώα Μισθοδοτούμενων Υπαλλήλων του Δημοσίου. Μειώνονται επίσης και το προσωπικό. Μειώνονται οι εργαζόμενοι στο προσωπικό. Το στελεχικό δυναμικό του Δήμου έχει σιγά σιγά εξαντληθεί, ότι σε λίγες μέρες, από 1 Ιανουαρίου δηλαδή, θα έχουμε καμιά δεκαριά πυκνογραμμένες σελίδες από καινούριες αρμοδιότητες σε όλους τους Δήμους, αλλά κυρίως σε εμάς που είμαστε Δήμος Πρωτεύουσας, και μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί κανένα προεδρικό διάταγμα που να ρυθμίζει πώς θα πληρώνεται ο Δήμος Καβάλας, πώς θα πληρώνεται η τοπική αυτοδιοίκηση για αυτές τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, αλλά και πώς θα στελεχωθούν οι υπηρεσίες τις οποίες θα αναγκαστούμε να υπομισθούμε. Τα πράγματα είναι ζωφερά για τον τόπο μας και πιο συγκεκριμένα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήρθε και η οριστική ανακοίνωση της θέσης σε διαθεσιμότητα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα σε απόλυση, 11 εργαζομένων του Δήμου Καβάλας. Στους υπαλλήλους που απομακρύνονται από την υπηρεσία τους θα καταβληθεί το 75% του μισθού τους, ενώ το Σωματείο Εργαζομένων θα προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης. Η Ομοσπονδία μας, βέβαια, με αποφάσεις οι οποίες είχαν ληφθεί πριν τις γνωστοποιήσεις της διαγραφής των συναδέλφων από το Μητρό Μισθοδοτούμενο του Ελληνικού Δημοσίου, έτσι απλά, με ένα πάτημα του delete, διαγράφηκαν 2.000 εργαζόμενοι του Δημοσίου. Τι και αν υπάρχουν δήμαρχοι, τι και αν υπάρχουν δημοτικά συμβούλια, τι και αν υπάρχουν δημοσιεύσεις ανάλογες στα ΦΕΚ, όπως θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε εργαζόμενο του Δημοσίου που μεταβάλλεται η σχέση εργασίας τους, για τους κυβερνώντες μεταβάλλεται, για μας είναι απόλυση, καθαρά για εκείνους είναι μόνο κινητικότητα. Και κινητικότητα τι είδους, είναι ένα και από αυτά που έχουν αναφερθεί στην Ομοσπονδία, σε σύσκεψη που είχαν με τον Υπουργό του Στυλιανίδη. Τους ανακοινώθηκε ότι ήδη 500 θα τοποθετηθούν σε θέσεις που υπάρχουν κενές. Τώρα, βέβαια, ποιες θέσεις κενές βρήκαν, ανακαλύψανε, αφού τώρα καλέσαν τους φορείς εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής να δηλώσουν τις ελλείψεις που έχει ο κάθε φορέας, ώστε να δούνε και πού θα γίνει η διαθεσιμότητα των συναδέλφων. Τέλος πάντων, βρήκα 500 θέσεις. Δεν καλύπτει, βέβαια, το σύνολο των συναδέλφων και πολύ περισσότερο, βέβαια, δεν καλύπτει ούτε και τους 2.500 που θα ακολουθούν του χρόνου. Σύμφωνα με την απόφαση της Ομοσπονδίας, είναι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Ήταν θέση όλων των διοικητικών συμβουλίων στην πανελλήνια σύσκεψη. Κλιμάκωση, γιατί όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, οι εργαζόμενοι, την ευκαιρία και η αιρετή βέβαια, οι εργαζόμενοι είναι πεπισμένοι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση οδεύει προς την πλήρη κατάρρευση.